παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αλλά και 16 υπουργών. Θα διεξαχθεί στην Κομωτινή το 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο στις 13 και 14 Νοεμβρίου. Το συνέδριο αυτό, όπως και τα προηγούμενα 5, αποτελεί μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Στόχος να συναντηθεί επί της ουσίας με τις τοπικές κοινωνίες, τους πολίτες και τους θεσμούς της. Το συνέδριο που θα ξεκινήσει τις εργασίες του την Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Κομωτινής θα ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου με την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις 7.30 το απόγευμα της Τρίτης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή, καθώς εκεί θα συζητηθούν σοβαρά προβλήματα και κρίσιμα θέματα που απασχολούν την τοπική ανάπτυξη και τις δυνατότητες της περιοχής, όπως σχολίασε ο Δημήτρης Χαρίτου, μέλος της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η παραγωγική, η κοινωνική φορείς, η αυτοδιοίκηση αναζητούν, συζητούν και συνδιαμορφώνουν με την κυβέρνηση ένα σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας αλλά και της τοπικής οικονομίας. Ένα σχέδιο που προφανώς πρέπει να δώσει όθηση στην ανάπτυξη, να δημιουργήσει, να προχωρήσει στην παραγωγή νέου πλούτου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων ευκαιριών για τους νέους. Αναμφίβολα δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Τα πράγματα δεν γίνονται αυτόματα. Ένα είναι βέβαιο, ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει διάθεση και θέλω να πιστεύω πως με την σκληρή προσπάθεια και με τη συμβολή όλων και των τοπικών και των παραγωγικών φορέων, αλλά πρωτίστως με τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, είμαι βέβαιος πως το Αναπτυξιακό Συνέδριο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα προς τα μπρος. Ενώ πολλά είναι τα αιτήματα που πρόκειται να ακούσει ο Πρωθυπουργός και από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και στον τομέα της υγείας. Το ζήτημα που θα θέσουμε είναι η απόφαση, η κοινή απόφαση των τριών νοσοκομείων Καβάλας, όπως γνωρίζετε, για την λειτουργία ενός αιμοδυναμικού εργαστηρίου εδώ στο νοσοκομείο Καβάλας. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον έναν γιατρό με συγκεκριμένη χαρακτηριστικά, συγκεκριμένης ειδικότητας εννοώ. Αυτός πρέπει να έρθει, διότι διαφορετικά θα είναι δύσκολο να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την συγκατάθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας προς την κατεύθυνση αυτή, να έρθει ένας γιατρός για να μπορέσουμε να τον λειτουργήσουμε κιόλας στον Στεφανιογράφο. Το δεύτερο ζήτημα που θα θέσουμε, που ψάχνουμε να δούμε, είναι το ενδεχόμενο να λειτουργήσει εδώ υπό την αιγίδα του νοσοκομείου Καβάλας, εδώ στην Καβάλα, ένα κέντρο αποκατάστασης. Ένα κέντρο αποκατάστασης λοιπόν ηλικιωμένων ατόμων κυρίως, αλλά όχι μόνον, ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας και θα την απευθύνονται λοιπόν στις ιδιωτικές κλινικές και να καταβάλουν και ένα σωρό λεφτά για αυτόν εδώ τον σκοπό. Και το τρίτο ζήτημα που θα θέσουμε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο είναι η πλήρης ανάπτυξη του ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου Καβάλα σε ογκολογική κλινική, διότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που έρχονται εδώ στην Καβάλα και αυτό που γίνεται είναι ότι μόνο χημειοθεραπείες τους προσφέρονται, ενώ εμείς θέλουμε να επεκτείνουμε τη δράση ενός ογκολογικού τμήματος και στις ακτινοθεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες. Ζητάμε την άμεση λειτουργία των δύο τόμοι τα οποία έχουν εξαγγελθεί για την περιοχή μας και θεωρούμε ότι πρέπει πολύ γρήγορα να πάμε στη λειτουργία 5 τόμοι τόσων όσων χρειάζονται με βάση τον πληθυσμό της πόλης. Και βεβαίως ζητήσαμε τη στήριξη των τριών κέντρων υγείας που λειτουργούν στο νομό μας, έτσι ώστε να μπορούν να επιτελούν τον ρόλο τους. Και κυρίως σταθήκαμε στη στήριξη του κέντρου υγείας του Πρίνου, γιατί είναι το κέντρο υγείας της Θάσου που αποτελεί και την αυαρχίδα της τουριστικής βιομηχανίας της περιφέρειάς μας. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το πρώτο πράγμα το οποίο ζητήσαμε είναι να διαιρεθεί η τέταρτη ΥΠΕ. Να διαιρεθεί σε δύο τμήματα, σε δύο ξεχωριστές ΥΠΕ. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του νοσοκομείου, να στηριχτούν οι υπάρχουσες δομές του και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με γρήγορες και άμεσες προσλήψεις πολλών μόνιμων γιατρών και του απαραίτητου παραϊατρικού προσωπικού που είναι απαραίτητα. Και φυσικά θέσαμε τις προτεραιότητες στη λειτουργία νέων τμήματων. Μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα είναι κατά το δυνατόν συντομότερα να λειτουργήσει ένα αυτόνομο τμήμα υπηγών των περιστατικών.